ευθύνη που νιώθουν οι υπερθεματιστές μέχρι να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των πόθεν έσχες. Εσείς τι περιμένετε από τους τέσσερις? Περιμένω να τηρηθεί νομιμότητα που έπρεπε να τηρηθεί μετά από 27 χρόνια συνεχούς πειρατείας του δημόσιου χώρου και ενός συνταγματικά θεμελιωμένου δημόσιου αγαθού όπως είναι αυτό της ενημέρωσης, να εφαρμοστεί ο νόμος, να διασφαλιστεί επιτέλους το νόμιμο ιδιοκτησιακό καθεστώς και να δημιουργηθούν υγιείς και εύρωστες επιχειρήσεις. Και εδώ απαντώ στο άλλο το επιχείρημα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα έχουν μίνιμουμ, και το τονίζουμε, το μίνιμουμ αριθμό εργαζομένων, τους 400, με δυνατότητα αύξησης, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν και εργασία αλλά και αξιοπρεπή εργασία και να μην επαφίονται στα μπλοκάκια, στις ατομικές συμβάσεις που ήταν εργοδοτική τρομοκρατία ουσιαστικά με συνεχείς μειώσεις μισθών. Και σε αυτό το έσχος, διότι περί έσχους πρόκειται, που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Με ανθρώπους ανασφάλιστους, ευέλικτους, απολυμένους, διότι η κρίση πρωτίστως έπληξε το δικό σας χώρο. Mm. Αυτό λοιπόν περιμένουμε. Να γίνουν κάποιες υγιείς επιτέλους επιχειρήσεις με νόμιμο ιδιοκτησιακό καθεστώς και να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες που προσυδειάζουν και σε ένα κράτος δικαίου. Κυρία Βάκη. Και να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε, για τους εργαζόμενους, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει αριθμητική. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ αριθμητική. Να βλέπω διάφορους έτσι μεγαλόσχημους. Να σας πω κάτι, δεν μπορώ όμως από την άλλη και αυτή την υποκρισία να θρηνούμε και για τους εργαζόμενους. Ποιοι όμως, αυτοί οι οποίοι όταν έκλεισε η ΕΡΤ και βρισκόμαστε και στο χώρο της ΕΡΤ και απολύθηκαν 2.800 άνθρωποι, μιλούσαν τότε για θύλακες ανομίας, μιλούσαν για χρυσοκάνθαρους, για κυφίνες, για, δεν θυμάμαι, κάτι απαξιωτικές φράσεις, λουφαδόρους συνδικαλιστές. Με συγχωρείτε, και όταν από τα άλλα κανάλια οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε, αυτό ήθελα να σας πω, έρχομαι σε αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι από τα ιδιωτικά κανάλια εις ένδειξη συμπαράστασης κάνανε και αυτή η απεργία, θυμάμαι τότε διάφορους εργοδότες που τώρα περιφέρουν τους εργαζόμενους ως ασπίδες, ζητούσαν την κεφαλή των συνδικαλιστών επί πίνακη. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Το ζητούμενο είναι κανένας άνθρωπος να μην χάσει τη δουλειά του, αλλά, και εφόσον θα είναι τέσσερα κανάλια από 400 εργαζόμενους και δεν έχουν κλείσει και τα κανάλια, θα υπάρχουν και τα θεματικά, όπως ξέρετε, και τα περιφερειακά. Μα τώρα με τις θεματικές άδειες δεν. Αυτό έχει πάει λίγο για το μέλλον. Είναι το επόμενο βήμα. Κυρία Κατσίβη, θα πρέπει να δοθούν και οι θεματικές άδειες. Είναι το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Αλλά ο μίνιμουμ είναι μίνιμουμ ο αριθμός των 400 εργαζομένων. Ναι, και σιγά τώρα κάποιος θα πάρει περισσότερους. Είναι υποχρεωμένος να πάρει 400, γιατί το λέει ο νόμος. Αλλά... Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, υπάρχει και μια αυστηροποίηση του πλαισίου, διότι από ό,τι πληροφορήθηκα, ο Υπουργός έχει δηλώσει και πολύ σωστά ότι αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις από το μίνιμουμ αριθμό μέχρι τις εργασιακές σχέσεις, θα ανακαλείται η άδεια. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, χάσατε την συγκυρία, την πολιτική. Θα μπορούσατε εσείς ως κυβέρνηση.